Το χρωστάει σχετικό. Ο Δήμος χρωστάει χρήματα στον εργολάβο, αλλά τυπικά μπορεί να ισχύει αυτό. Ενώ δεν είναι ντε και καλά ότι πρέπει να είχε πάρει αυτά τα λεφτά για να προχωρήσει ή όχι. Δηλαδή, βάσει αυτών που, του συμφωνητικού που έχει υπογράψει, είναι υποχρεωμένος να δουλεύει το έργο. Είτε έχει πάρει την προκαταβολή, είτε δεν έχει πάρει την προκαταβολή. Δεν ήταν προαπαιτούμενο δηλαδή. Στο τυπικό της υπόθεσης δεν υπάρχει δηλαδή ότι αυτό είναι το εμπόδιο που δεν προχωράει. Άρα γιατί δεν προχωράει η Μαρχιδιά από τις 8 του μήνα που περίμεναν οι καταστηματάρχες ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες όπως είχε δεσμευτεί ο εργολάβος, δεν έχει εμφανιστεί κανείς και είμαστε ήδη στις 18. Ο εργολάβος θα πιεστεί τις επόμενες μέρες και θα αρχίσει και θα το πάει μέχρι και τέλος διότι δεν έχει πολλά περιθώρια το έργο. Δεν έχει πολλούς μήνες ακόμα το έργο για να τελειώσει και πρέπει να δείξει το πρώτο κομμάτι να αρέσει και στους υπόλοιπους για να συνεχίσει το έργο. Έχει σχέση με την πορεία εργασιών του Δημοτικού Κήπου? Καμία σχέση, απλά είναι η ίδια εταιρεία, τίποτα άλλο. Υπάρχουν αντιρρήσεις δηλαδή από καταστηματάρχες που είναι να μπουν σε αυτό το έργο? Ακούστε, είναι σαφώς καλύτερο να έχεις δει κάτι ολοκληρωμένο σε μια γειτονιά για να δεις ότι αντίστοιχα και στη γειτονιά σου θα γίνει έτσι. Γι' αυτό το λόγο και όλους τους συμφέρει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να τελειώσει για να καταλάβουμε ότι ανεβαίνει η αισθητική και αυτό θα το ζητούν και οι υπόλοιποι στους αρκετούς δρόμους που έχουν ακόμα να φτιαχτούν. Υπάρχει μια δυστοκία στο να εκταμιευθούν τα χρήματα για να μπορέσει να πληρώσει ο Δήμος? Όχι, τα χρήματα είναι εκταμιευμένα και θα βοηθήσουμε και τον εργολάβο, αλλά δεν είναι στις σημαντικές μας υποχρεώσεις αυτό. Ποιο είναι τότε, ποιο είναι στις σημαντικές υποχρεώσεις? Δεν είναι. Εμείς θα πληρώσουμε τον εργολάβο, αλλά δεν εξαρτώται από αυτό ο εργολάβος να συνεχίσει το έργο. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει το έργο. Δεν υπάρχει κάποια αίτηση διακοπής εργασιών? Όχι βέβαια. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, ακριβώς θα είχε κάνει αίτηση διακοπής εργασιών για αυτόν τον λόγο. Δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Άρα είναι αυθαίρετη η απόφασή του να σταματήσει τις εργασίες? Για να πάση περιπτώσει να τις μειώσει. Προφανώς είχε κάποια ζητήματα τεχνικά. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Τα υλικά πάντως είναι εδώ και πρέπει να συνεχίσει κανονικά και θα πιεστεί και τα επόμενα 24 ώρα να συνεχίσει και να τελειώσει το έργο. Είναι μήπως ένα, μιας και είστε παλιός τοπική αυτοδιοίκηση, μια ιδιορυθμία των νέων δημοτικών αρχών μέχρι να βρουν το συντονισμό στα έργα που είναι σε εξέλιξη και να προχωρήσουν? Έδεσε και ο Παντελής το ζήτημα. Ακούστε, είμαι τέτοιο θέμα, λιγότερο από 20 μέρες δήμαρχος και νομίζω ότι και πολλά έργα έχουν ξαναξεκινήσει που είχαν σταματήσει και πολλά έχουν ξεμπερδέψει που ήταν μπερδεμένα. Μέσα σε 20 μέρες δεν νομίζω να θέλετε να φτιάξουμε και κάνα ουρανοξύστη, είναι λίγο δύσκολο.